ρε μου το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη η γη. ΠΑΟΚ, άλλη τέτοια ομάδα σ' όλη την Ελλάδα δεν θα ξαναπεί. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλους. Ξεκινάμε με ΠΑΟΚ 24, όπως πάντα, μετά από μεγάλες επιτυχίες, μετά από κατακτήσεις τίτλων, με τον ύμνο του ΠΑΟΚ. Σήμερα Δευτέρα, 14 Μαΐου. Δημήτρη, κάνε καμία γαργάρα, ρε φίλε. Συγγνώμη για τη φωνή, ήταν τα ανοιχτά παράθυρα στον δρόμο της επιστροφής. Πήγαμε και χάσαμε αυτό το δυστύχημα της Eurovision. Αυτή φακλάνα η ωραία κοπέλα. Έλα, τι έγινε. Κάναμε και χθες εκπομπή βεβαίως, την οποία μπορείτε να ακούσετε και διαδικτυακά. Αλλά και σήμερα ξεκινάμε με ΠΑΟΚ 24 από τώρα, 20 λεπτά της 12 μέχρι και τις 2. ΠΑΟΚ, άλλη τέτοια ομάδα σ' όλη την Ελλάδα δεν θα ξαναπεί. Σ' όλη την Ελλάδα. Έχουμε στο ΠΑΟΚ 24 πάρα πολλά έτσι βιντεάκια, πάρα πολλά θέματα από την επόμενη μέρα, από παραλυπόμενα του αγώνα. Για παράδειγμα, εδώ με τον Μπακασέτα, τι ακριβώς γίνεται? Μανόλο, ρώτα για τους παίχτες σου. Το καρφί του Μπακασέτα που έπιασε και η κάμερα. Τι είπε ο διεθνής άσος? Τι να πει? Ο Μανόλο φταίει. Ουχ. Λίγο μετά την αλλαγή του Μπακασέτας που κάθεται στον πάγκο της ΑΕΚ, συνομιλεί με κάποιον και συλλαμβάνεται από την κάμερα να λέει την ατάκα «Ο Μανόλο φταίει». Τι φταίει? Και αυτή την ομάδα που την πήγε εκεί. Έλα, τώρα εντάξει, η ΑΕΚ δεν παίζει κάτι στην κοινωνία. Αυτό που η ΑΕΚ παίζει με την άβρα της. Εντάξει, και με την ατομική ενέργεια κάποιων παικτών της. Δεν έχει συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε οργανωμένες άμυνες. Ψάχνει τη μία ενέργεια κάποιον από τους 3-4 παίκτες που έχει και τελειώνει το παραμύθι. Μια ανεκατοσούρα. Ναι. Πώς το γράψει ο Σπυρόπουλος? Οπορτουνιστές. Οπορτουνιστές, ακριβώς αυτό. Ατομιστές ουσιαστικά. Στην αναμπομπούλα να γίνει. Αυτοί που αναζητούν την ευκαιρία, την. Την τυχαία. Ναι. Τη στιγμή. Το λάθος. Ο πορτουνιστής είναι αυτός που είναι αυτό. Που περιμένει την. Αλλά αυτό δεν συνέβη μόνο προχθές. Αυτό νομίζουμε ότι είναι το βασικό θέμα. Το ποδοσφαιρικό. Δεν ήταν κάτι τυχαίο, κάτι συμπτωματικό. Δεν ήταν μια στιγμή, δεν ήταν μια λάθος επιλογή των προπονητών. Είναι η αναμενόμενη εικόνα δύο ομάδων. Εσύ, με τις διαφορές που έχουν. Στο 65. Ωραία, απλά είναι τα πράγματα. Και μετά ο Χιμένες τι κάνει? Ρίχνει ό,τι μεσοεπιθετικό έχει μέσα. Χωρίς καμία λογική. Σου λέει να βρεθεί κάποιος εκεί, να γίνει μια κόντρα, να κάνουμε αυτό που κάνουμε όλη τη χρονιά. Αυτό όμως από το 65 μέχρι το 90. Φέρνει στην ΑΕΚ δύο φάσεις που αν ο ΜΑΚ ήταν λίγο πιο σοβαρός, γιατί αυτός κάνει τα λάθη και δημιουργείται η κατάσταση. Αν ο ΜΑΚ ήταν λίγο σοβαρός, δεν θα γινόντουσαν ποτέ, γιατί δεν ξέρει να πάει στη μονομαχία. Δηλαδή πραγματικά ήταν αγανάκτηση. Δίνει την ευκαιρία στον ΠΑΟΚ να κόβει εύκολα και να κερδίζει μέτρα εύκολα στο κύπελλο. Δεν πιέστηκε ο ΠΑΟΚ ποτέ. Να πιεστεί ουσιαστικά. Αν ο ΜΑΚ ήταν λίγο πιο σοβαρός, δεν θα πλησιάζει την αισθητή του Πασχαλάκη. Άδεια σε όλο τον άξονα του. Ήταν λοιπόν μια φυσιολογική κατάληξη όλο αυτό το οποίο είδαμε. Δεν αποτέλεσε καμία έκπληξη η εικόνα του παιχνιδιού. Αυτό περίμεναν όλοι στον ΠΑΟΚ και το έλεγαν. Τους το φώναζαν, όπως είπε και ένας φίλος νωρίτερα. Η πιο μεγάλη επιτυχία είναι αυτή. Ότι ο ΠΑΟΚ το φώναζε αυτό. Τους προειδοποιούσε. Τους έλεγε ότι εμείς είμαστε καλύτεροι, εσείς είστε χάρτινοι. Τους έλεγε ότι εμείς παίζουμε ποδόσφαιρο, εσείς είστε κλέφτες. Με την έννοια την ποδοσφαιρική, ας το πούμε. Τους έλεγε ότι έρχεται ο τελικός και θα έρθουμε να σας τα αποδείξουμε όλα αυτά. Γιατί είσαι εκεί φωνή, εσύ. Τι ωραία, γιατί. Και παρόλα αυτά, ενώ το ήξεραν, δεν μπορούσαν να αντιδράσουν σε αυτό που έρχονταν. Η μεγαλύτερη αλητεία που κάνουν μετά το τελικό είναι να προσπαθούν να υποβαθμίσουν το τρόπαιο. Εντάξει, δηλαδή. Έρχομαι εγώ στην έδρα σου, Δημήτρη. Σου λέω εδώ και δύο μήνες ότι είσαι κλέφτης. Ναι. Ότι μου πήρες το πρωτάθλημα με λαμογίστικες δικαστικές αποφάσεις. Με στημένο κλίμα. Με. Ωραία. Και έχεις την ευκαιρία να με αντιμετωπίσεις στην έδρα σου και να αποδείξεις το αντίθετο. Mm. Κανονικά πρέπει να μπεις στο γήπεδο και να γυαλίζει το μάτι σου. Σε λέω κλέφτη, ρε. Ναι. Ωραία.
να αποδείξω, δεν είσαι κλέτης, δε φίλε, ότι όλα αυτά που λες είναι η αλήθεια. Και κάνεις πρώτη φάση μετά το 75. Δεν μπορείς να μιλάς, τέλος. Απαγορεύεται. Γι' αυτό στο συγκεκριμένο κύπελο δεν είναι τόσο το γεγονός. Το κύπελο, ότι έχω πλέον 8 τίτλους. Πλησιάζουν τους 10 σιγά σιγά, είναι ονευτείτες. Αλλά εγώ θα πιάσω διψήφιο σε λίγο. Μα μπορεί του χρόνου. Ναι. Είναι ο τρόπος. Είναι όλο το σκηνικό των τελευταίων μηνών. Και πώς αυτό καταλήγει. Έτσι ακριβώς. Και τώρα έχεις 2-3 μήνες να επιχειρηματολογείς πολύ περισσότερο από αυτό που είχες το προηγούμενο δίμηνο. Όπου σε αμφισβητούσαν, σε έλεγαν γραφικό, παράλογο κτλ. Και έχεις τώρα τέτοιο πάτημα να αποστομώνεις κόσμο για πολλές εβδομάδες, για πολλούς μήνες. Όταν μια ποδοσφαιρική ομάδα στείλει το προφίλ της με επικοινωνιακούς τρόπους, όταν θα έρθει η στιγμή, και όχι με καθαρά ποδοσφαιρικούς τρόπους, όταν θα έρθει η στιγμή, ωραία, να μετρήσει τις δυνάμεις στο χορτάρι με κάποιον που δεν το έχει κάνει αυτό, θα φάει την κεφαλιά. Είναι νομοτελειακό. Εντάξει. Από εκεί και πέρα, προσπάθησαν να περάσουν ότι έχουν τις βάσεις η επόμενη μέρα κτλ. Κτλ. Ποια επόμενη μέρα είναι, τα γράφανε. Ναι. Δεν νομίζω. Με τους τρεις καλύτερους παίκτες στον αέρα. Ο Λάζαρος εκεί που γράφει τον Ολυμπιακό. Και τον προπονητή. Και τον προπονητή. Ο Λάζαρος εκεί που γράφει τον Ολυμπιακό. Ωραία. Λένε όλες οι πληροφορίες. Το να σου παίρνει ο Ολυμπιακός τον καλύτερο σου παίκτη και να τον πείθει και αυτός πραγματικά να θέλει να πάει εκεί. Αυτός ο Ολυμπιακός, όχι ο Ολυμπιακός της Champions League. Ο Ολυμπιακός της Champions League. Ένας μεγάλος αντίπαλος. Ναι. Ωραία. Ο Λιβάγια πρέπει να πληρώσει 1,8 στην Las Palmas, η οποία έπεσε. Ναι. Το ξεκινάνε από 1,2. Κάνουν και διαπραγματεύσεις. Ο Αραούχο δεν θα ανανεώσει. Δεν θα αγοραστεί, τέλος πάντων. Δεν νομίζω ότι είναι καλό για την ΑΕΚ ότι έπεσε η Las Palmas. Αυτό δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ, πέρα από το ότι είχε την καλύτερη ομάδα φέτος, ξεκινάει και από την καλύτερη βάση για την επόμενη χρονιά. Δεν έχουμε κανένα ερωτηματικό. Εντάξει, έχει. Εννοώ, ρε φίλε, πρώτης γραμμής. Δεν έχω να ανανεώσω κάποιον. Τώρα, άμα θα πουλήσω τον Πρίγκοβιτς. Αυτό θα εξαρτηθεί. Αυτό εγώ λέω είναι να ξεκαθαρίσει άμεσα. Mm-hmm. Να φωνάξουν λίγο τον παίκτη, θα του πούν τι γίνεται, αδερφέ, τι θες να κάνεις. Θα σου πει αυτός, περιμένω το Μουντιάλ. Ωραία. Αν σου έρθει πρόταση από το Μουντιάλ που είναι, ξέρω εγώ, 8-10 εκατομμύρια, θα φύγεις. Αν όχι, θα αλλάξεις εδώ. Και αφού μιλάμε για πρόσωπα, πρέπει να πούμε ότι είδαμε πολλά πράγματα τα οποία περιμέναμε, αναμενόμενα. Την εικόνα του ΠΑΟΚ, το σπουδαίο ποδόσφαιρο, την ποικιλία στην ανάπτυξη, την ψυχολογία και την οτροπία της ομάδας, η οποία δεν πτωήθηκε ούτε με πέναλτι, ούτε με τετατέτ χαμένα, ούτε με τίποτα. Και αυτά που δεν περιμέναμε και μας εξέπλεξαν και πρέπει να επιμείνουμε σε αυτά γιατί αξίζουν, είναι η εμφάνιση του Κάνιας. Μπράβο το παλικάρι που μας διέψευσε με αυτή την εμφάνιση, με αυτή τη μία εικόνα. Γιατί γενικότερα, εντάξει, έχει αδυναμίες, δεν έχει πολύ μεγάλη ποιότητα, αλλά στο μεγάλο μάτς. Δεν κάνει και ένα μεγάλο παιχνίδι. Δεν πάει έτσι. Δηλαδή τώρα εντάξει, είναι ένα χάφι 600.000. Δεν είναι. Εντάξει, μπράβο του, αλλά ως εκεί. Και φυσικά στην αλλαγή του Πρίγκοβιτς, η οποία επιβεβαιώθηκε για άλλη μία φορά. Για άλλο ένα παιχνίδι, ο Σέρβος κάνει εξαιρετικά πράγματα μακριά από το προηγούμενο άλλος παίκτης, πεδίο δράσης του. Δίμηνο, είναι άλλος παίκτης. Και πες τώρα εσύ ότι όλη αυτή η προσπάθεια που καταβάλει και πετυχαίνει και βοηθάει την ομάδα μπορεί να μην τον επηρεάσει την εκτέλεση. Εννοείται τον επηρεάσει την εκτέλεση. Όταν είσαι πιο ξεκούραστος εκτελής όπως ο Πρίγκοβιτς του Δεκεμβρίου. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα με τον Κουλούρη. Πότε ο Κουλούρης έβαλε γκολ? Πότε έβαλε γκολ? Μετά. Τώρα στα κοντά. Με τον Ατρόμητο έβαλε, ξέρω. Στο κύπελο. Με τον Ατρόμητο στο κύπελο. Και με το. Με την Ξάνθη. Α, στην Ξάνθη. Με την Ξάνθη παίξε λίγο. Στο τέλος δεν ναι. Με τον Ατρόμητο δεν είχε παίξει περισσότερο, δεν ξεκίνησε. Στο κύπελο, ναι. Ναι. Καλό παιχνίδι, πολύ καλό παιχνίδι. Καλό παιχνίδι, λες εσύ. Ναι. Με γκολ, φάσεις, δημιουργία. Είχε. Ο Λουτσέσκου τον έκραζε. Γιατί? Γιατί δεν πήγε στο προηγούμενο παιχνίδι. Κατάλαβε να πω. Ναι. Εντάξει. Άδικο για τον Κουλούρη. Mm. Γιατί είναι πάντα παίκτη ομάδα. Ο προπονητής θέλει το τέλειο. Ναι. Αλλά χθες υπήρχε στιγμή. Όχι το βράδυ, ναι. Στο βίντεο το είδα και αυτό.
που υπάρχει πολύ έντονη αγκαλιά του Πρίγκιβιτς με τον Λουτσέσκου. Δηλαδή με επιμονή από το Σέρβο, που φυσικά είχαν προβλήματα στη διάρκεια της χρονιάς. Προβλήματα σημαντικά, οι δυο τους. Ναι, γιατί μια... ο Λουτσέσκου δεν έβλεπε αυτό το πράγμα που βλέπεις αυτούς τους μήνες από τον Πρίγκιβιτς. Ναι, δεν υπήρχε αυτό. Όχι. Δεν υπήρχε. Με τον Πρίγκιβιτς να κάνει εκπληκτικά πράγματα πλέον και μακριά από την περιοχή. Που ίσως επαναλαμβάνω να τον επηρεάζει στην εκτέλεση. Ίσως, είναι υπόθεση, δεν ξέρω. Να τον επηρεάζει στην ευστοχία του. Η δεξιοπόδα, έτσι όπως έκανε το λάθος ο Χούλτς, γιατί εκεί θα σταθείς. Εκεί, άμα δεν σου δώσει τερματοφύλακα στη γωνία για το εξωτερικό, με την κάση του εξωτερικό δηλαδή, και άμα δεν σου έρθει μπάλα καλά, άμα δεν τη φέρεις εσύ καλά, είναι δύσκολο να την περάσεις. Πήγε να το κάνεις καυτό. Εντάξει. Και δεν ξέρω. Ερχόμαστε από μια βραδιά όπου είχαμε πάρα πολλά στο stage, όπου ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε το κύπελο και το φινάλε αυτής της χρονιάς, με τον Ιβάν Σαββίδη μετά από καιρό να παίρνει το λόγο και επί 50 λεπτά να απευθύνεται στην ομάδα του, αλλά και σε όλους όσοι ήταν εκεί, πράγματα τα οποία διαβάστηκε χθες το βράδυ και σήμερα μπορούμε να αναλύσουμε. Ατσαλώνουν την ψυχή μας. Ο Σαββίδης που έκανε ένα μικρό απολογισμό, που έθεσε στόχους, που μίλησε για πρόσωπα, κυρίως για τον προπονητή, για τους αρχηγούς της ομάδας. Ο Σαββίδης που φυσικά ήταν υποχρεωμένος να πει κάποια πράγματα για εκείνη τη βραδιά με την ΑΕΚ και την εισβολή του στο γήπεδο. Ο Σαββίδης που είπε κάτι παραπάνω για τους λόγους που τον οδήγησαν να έχει όπλο και αστυνομική προστασία, όπως είπε, για πρώτη φορά στη ζωή του. Ο Σαββίδης που μίλησε για τον πιο μεγάλο του στόχο που έχει να κάνει με το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Συγχαρητήρια στην ΚΑΠΑ 20, στον Γκαρσία, αναφορά στα υπόλοιπα τμήματα του ΠΑΟΚ, και αυτό συνέβη, και αξίζει να τα ανακεφαλαιώσουμε όλα αυτά σε λίγο με το που θα επιστρέψουμε. Επιστρέφουμε στο ΠΑΟΚ 24 σήμερα Δευτέρα. Για τους ξένους παίχτες του ΠΑΟΚ που έχουν μάθει απ' έξω τους στίχους πολλών ελληνικών τραγουδιών, όπως τα Ξημερώματα, κάτι που αποδείχθηκε χθες, ας μάθουν και τον ύμνο του ΠΑΟΚ σιγά σιγά. Καλά, εμείς οι δικοί μας λέω τον ύμνο του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Έχουμε πολλά παραλυπόμενα από τη χθεσινή βραδιά, αλλά ας τα πάρουμε όλα με τη σειρά. Νομίζω ότι αξίζει να μιλήσουμε για το πολύ πολύ ποδοσφαιρικό κομμάτι του τελικού σε σχέση και με όλη την σεζόν, και θα το κάνουμε έναν από τους πιο επιτυχημένους σαφώς Έλληνες προπονητές σε πολύ λίγο από τώρα. Με πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τον Λουτσέσκο. Θα ξεκινήσουμε. Δεν ξεκίνησε τη χρονιά. Ναι. Να ξεκινήσουμε από αυτό, να πάμε σε όλες τις ειδήσεις που έδωσε ο Ιβάν Σαββίδης χθες το βράδυ, να μιλήσουμε αργότερα για την πρώτη ομάδα σε συνδυασμό και με την ΚΑΠΑ 20 που κατέκτησε το πρωτάθλημα στην κατηγορία της, και να πάμε και σε όλα τα μικρά τα ωραία που ζήσαμε χθες το βράδυ σε αυτή την γιορτή που διοργάνωσε η ΠΑΕΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε λοιπόν για το απολύτως ποδοσφαιρικό κομμάτι με έναν από τους πιο επιτυχημένους Έλληνες προπονητές, όχι μόνο της φετινής χρονιάς αλλά και των τελευταίων χρόνων. Ο κύριος Σάββας Παντελίδης είναι στη γραμμή. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, γεια σας. Είστε καλά? Καλά εσείς? Πολλές διακοπές έχει φέτος, Πολλές? Πολλές διακοπές, λέω, έχει φέτος. Ναι, πραγματικά. Καλό είναι αυτό? Καλό είναι. Κύριε Παντελίδη, γεροντελικό του κυπέλου, υπήρχε κάτι στο 90 λεπτό που σας εξέπληξε, που δεν το περιμένατε? Ήταν αντιπροσωπευτικό των ομάδων καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, αυτό που είδαμε δηλαδή? Κοιτάξτε, αν υπάρχει κάτι που με εξέπληξε, ήταν το ότι περίμενα την ΑΕΚ να είναι λίγο πιο καλή αμυντικά, να δυσκολεύεται περισσότερο ο ΠΑΟΚ να βγάλει κάποιες φάσεις στην επίθεση. Mm-hmm.
το ένα κομμάτι ήταν αυτό. Είχα πει και κάπου πριν το τελικό ότι πολλά θα εξαρτηθούν σε αυτό το παιχνίδι από το πώς θα αμυνθεί ο ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ αμύνθηκε σωστά. Και το τι θα μπορέσει να βγάλει στην επίθεσή του, γιατί όντως η ΑΕΚ ήταν μια ομάδα που μέχρι τώρα μας έδειχνε πολύ συμπαγής, που δύσκολα μπορούσε να τις κάνει ευκαιρίες. Και ο ΠΑΟΚ σε αυτό το κομμάτι τα πήγε πάρα πολύ καλά. Ούτε δέχτηκε φάσεις, αλλά ταυτόχρονα έβγαλε κιόλας και αρκετές. Πριν τον αγώνα, νομίζω όλοι παραδεχόμασταν ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια πιο ποιοτική ομάδα, η ΑΕΚ είναι σαφώς πιο σκληρή ομάδα. Ναι, το ναι. Πρώτο κομμάτι το είδαμε και σε αυτό το μάτς. Το δεύτερο, που δεν φάνηκε τόσο πολύ για την ΑΕΚ, έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ, έχει να κάνει με το τέλος της χρονιάς και με ένα άδειασμα δυνάμεων της ΑΕΚ. Πώς το είδατε εσείς? Ασφαλώς έχει να κάνει με ένα άδειασμα, με ένα άδειασμα το οποίο δεν είναι δυνάμεων, κυρίως ψυχολογικό. Έχει να κάνει με το τι περιμένεις και πώς το περιμένεις, και ξέρετε ότι η προετοιμασία είναι σημαντικότερη ίσως και από το ίδιο το παιχνίδι. Mm-hmm. Και ίσως το κίνητρο των παικτών της ΑΕΚ να έμεινε χαμηλά μετά την κατάκτηση του προαθλήματος. Αντίθετα, οι παίκτες του ΠΑΟΚ περίμεναν αυτό το παιχνίδι πώς και πώς. Και νομίζω ότι έπαιξε πολύ μεγάλη σημασία, πολύ μεγάλο ρόλο στο παιχνίδι αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν είναι μόνο αυτό, γιατί πραγματικά με εξέπληξε στο ότι μπόρεσε μια ομάδα να τις βγάλει τόσες ευκαιρίες. Ναι. Εδώ επάνω τώρα, ψυχολογικά, ο ΠΑΟΚ χάνει τα τέτ, χάνει πέναλτι, ξαναχάνει τα τέτ, χάνει ο Πέλκας, χάνει ο Μπίσεσβαρ, χάνει ο Πρίγιοβιτς. Παρ' όλα αυτά δεν πτωείται. Αυτό τι σας έδειξε για την ψυχολογία? Ήταν καλά. Μου έδειξε ότι και το πίστευαν και το ήθελαν πολύ, αλλά και ότι ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Ναι. Ο ΠΑΟΚ, το έχουμε πει, ότι η ποιότητα κάποιων παιχτών πολλές φορές κάνει τη διαφορά. Αλλά δεν ήταν μόνο ένας παίκτης που έκανε τη διαφορά, ήταν γενικότερα, βρίσκαν εύκολα διαδρόμους, έφταναν εύκολα σε τελειώματα. Κάτι που το κάνει ο ΠΑΟΚ, απλά δεν περίμενα να το κάνει απέναντι στην ΑΕΚ, που δεν μας είχε δείξει μέχρι τώρα τέτοια δείγματα ότι μπορεί κάποιος να τις δημιουργήσει τόσες ευκαιρίες. Σίγουρα έχει να κάνει με τη συνολική λειτουργία της ομάδας, τη συνολική κατάσταση που βρίσκεται η ομάδα, και φαινόταν ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε καλύτερη κατάσταση, τουλάχιστον εκείνη τη μέρα. Όπως τον έχετε δει και τον έχετε μελετήσει τον ΠΑΟΚ όλη τη χρονιά, όπως επαναλαμβάνουμε, το έδειξε και στο τελικό. Ποια είναι τα πιο σημαντικά προτερήματα αυτής της ομαδικής λειτουργίας, τι ξεχωρίζει? Κοιτάξτε, και η χάφη του είναι πολύ ποιοτική. Και οι μπακ του είναι πάρα πολύ ποιοτικοί, δηλαδή αν βρούνε χώρο και μπορέσουν και κρατήσουν την... Ο ΠΑΟΚ, αν έχει την μπάλα στα πόδια του, είναι πολύ 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 επικίνδυνος. Ίσως το πρόβλημά του να είναι όταν δεν έχει την μπάλα στα πόδια του. Και στο παιχνίδι αυτό, επειδή και η ΑΕΚ δεν κρατούσε την μπάλα, μπόρεσε ο ΠΑΟΚ και έκανε αυτό που ήθελε μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή δεν τον έφερε η ΑΕΚ σε δύσκολη θέση. Σε ατομικό επίπεδο, θα μπορούσατε να ξεχωρίσετε κάποιους από τους παίκτες του ΠΑΟΚ από την εμφάνισή τους το Σάββατο? Νομίζω όχι, γιατί περισσότεροι ήταν σε καλή μέρα. Απλά νομίζω ότι πολύ μεγάλο ρόλο στο παιχνίδι έπαιξαν δύο από τους τρεις χάφτους. Και οι τρεις μάλλον οι χάφτους. Ο Μαουρίτσιο, ο Πέλκας και ο Κένιας. Ναι, και ο Πέλκας νομίζω ότι έκανε εξαιρετική δουλειά στο ρόλο που έχει. Πάρα πολύ. Ειδικά στην πίεση νομίζω ότι έκανε πάρα πολλά κλεψίματα στα δύο τρίτα. Ήταν μεγάλο μυστικό. Έτρεχε και στους χώρους που άφηνε η ΑΕΚ όταν ανέβαινε. Ήταν αυτός που δημιουργούσε την υπεραριθμία από πίσω. Νομίζω ότι ήταν, για μένα προσωπικά, η χαφ του ΠΑΟΚ είναι αυτή που έπαιξαν ουσιαστικό ρόλο στο παιχνίδι. Και σε αυτό έχει να κάνει και με τους σχηματισμούς των δύο ομάδων, γιατί ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ έπαιξε με τρεις χαφ, ενώ η ΑΕΚ με δύο. Αυτό το έχει γίνει μεγάλη κουβέντα και μιλάμε με φίλους προπονητές καμιά φορά. Πόσο σημαντική είναι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο αυτοί οι παίκτες που ξέρουν να κινούνται στο μεσοδιάστημα, όπως είναι ο Πέλκας? Κοιτάξτε, επειδή έχουμε οδηγήσει, προσπαθούμε προπονητές να οδηγήσουμε αυτό, να έχουμε τις κοντά στις γραμμές μας. Όταν υπάρχει ένας παίκτης που μπορεί να ξεκινάει από λίγο πιο ψηλά και να έρχεται μέσα στο μεσοδιάστημα για να μπορεί να πάρει την μπαλά, αν μπορέσει να περάσει την μπαλά εκεί, ουσιαστικά αφήνεις τουλάχιστον 6 παίκτες της αντίπαλης ομάδας έξω από το παιχνίδι. Φανταστείτε, ας πούμε, το προχθεσινό παιχνίδι του Σαββάτου, ότι έμεναν έξω με μία πάσα στο Πέλκα, έμεναν έξω από το παιχνίδι και ο Μπακασέτας και ο Μάνταλος και ο Λιβάγια και ο Αραούχο και ο Γαλανόπουλος και ο Σιμώες. Τώρα έχει ενδιαφέρον να μας πείτε
Είστε η μόνη ομάδα, ο Αστέρας Τρίπολης, που καταφέρατε όχι μόνο να κερδίσετε τον ΠΑΟΚ τους τελευταίους 5 μήνες, αλλά και πραγματικά να τον εξουδετερώσετε σε πολύ υψηλό βαθμό και σε υψηλό ποσοστό. Το δικό σας παιχνίδι μελετούσαμε όταν σκεφτόμασταν τι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ στο τελικό. Γιατί όλες οι φάσεις που δέχτηκε ήταν στο αμυντικό του transition, στη μετάβαση τη δική σας στην επιθετική. Έχετε να μας πείτε πώς το καταφέρατε, πώς το αντιμετωπίσετε και τον κλειδώσατε. Νομίζω δεν είναι δύσκολο να τα καταλάβει κάποιος. Εμείς προσπαθήσαμε όταν έχει την μπάλα ο ΠΑΟΚ να πιέσουμε τους μπάκους να μην πάρουν την μπάλα. Να μην αφήσουμε καθόλου χώρο στους αμυντικούς χαφ του ΠΑΟΚ να πάρουν την μπάλα. Οπότε αναγκαστικά οι στόπερ του ΠΑΟΚ δεν μπορούσαν να βρουν κοντά τους κάποιο παίχτη να περάσουν την μπάλα στον χώρο του κέντρου. Με αποτέλεσμα να αναγκάζεται να πηγαίνουν σε απευθείας παιχνίδι, που αυτό είναι πολύ πιο εύκολο να αντιμετωπίσεις. Όταν ανέβαιναν οι παίχτες του back του ΠΑΟΚ ψηλά, προσπαθούσαμε να τρέξουμε στους χώρους που άφηναν και κλείναμε τις δύο ακραίες μέσα για να είμαστε παραπάνω παίχτες, να έχουμε ουσιαστικά 5 παίχτες στον χώρο του κέντρου και όχι μόνο 3. Είχαμε τους δύο αμυντικούς χαφ, τον Τόνσο που έπαιζε πίσω από το φορ και τους δύο ακραίους μας που δεν ήταν και τόσο ακραίοι, γιατί και ο Τσιλιανίδης και ο Κυριακόπουλος μπορούν να παίξουν προς τα μέσα, οπότε ουσιαστικά κάθε φορά που έπαιρνε η μπάλα στον άξονα εμείς είχαμε 5 παίχτες. Και έτσι ήρθε. Είναι σχετικά απλό. Ναι, ναι. Και έτσι ήρθε εκείνη η εικόνα του αγώνα, γιατί το αποτέλεσμα πολλές φορές είναι συγκυριακό. Εντάξει. Η εικόνα του αγώνα. Είναι δεδομένο. Θα μπορούσαμε και με αυτό το παιχνίδι να έχει άλλο αποτέλεσμα. Ναι, ναι. Αν είχε προηγηθεί ο ΠΑΟΚ, χρειάζεται για να πάρει ένα αποτέλεσμα απέναντι σε μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ, όπως είναι η ΑΕΚ, όπως είναι ο Ολυμπιακός. Θα πρέπει και εσύ να κάνεις αυτό που σχεδιάζεις πάρα πολύ καλά. Και ο αντίπαλος να μην κάνει τη δουλειά του, να τον σταματήσει δηλαδή, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να έχει τύχει και σε ορισμένες φάσεις. Είχατε φέτος μια χρονιά και εσείς όπως και ο Λουτσέσκου, δηλαδή αναλάβατε μια ομάδα η οποία ήταν, δεν ήταν δικιά σας και σε ένα κακό momentum για αυτή. Ο Λουτσέσκου νομίζω πήγε πιο νωρίς στον ΠΑΟΚ, εννοείται, αλλά και αυτός ήταν σε μια κατάσταση που δεν είχε φτιάξει ομάδα, δεν είχε κάνει προετοιμασία και αυτός είχε και το πρόβλημα του να κερδίσει οπωσδήποτε. Καταλαβαίνετε αυτό πρέπει πόσο σημαντικό ναι, ναι. μπορεί να είναι και στο κομμάτι της πίεσης που ασκείται σε έναν άνθρωπο. Και με ένα περίγυρο πάρα πολύ πιεστικό και καμιά φορά άδικο απέναντί του. Πώς τον είδατε να εξελίσσετε και πόσο δύσκολο είναι για έναν προπονητή να μπορέσει να διαχειριστεί μια τέτοια κατάσταση. Κοιτάξτε, θα μιλήσω πρώτα για τη δική μου ομάδα και μάλλον είναι ακριβώς το ίδιο. Με μια μικρή διαφορά. Όταν πηγαίνει σε μια ομάδα την οποία πολλά πράγματα δεν σας αρέσουν, θα πρέπει να θυμηθείτε τα αρχικά παιχνίδια του προπονητή του ΠΑΟΚ που η ομάδα δεν πήγαινε σχεδόν καθόλου καλά. Δηλαδή είχε πολύ λίγα, έβγαζε πολύ λίγα πράγματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό έδειχνε ότι η ομάδα δούλευε και έπρεπε να μπορέσει να περάσει μέσα στην ομάδα τα θέλω του, τα πιστεύω του, σε θέμα φυσικής κατάστασης, σε θέμα τακτικής. Όταν το κάνεις αυτό μέσα στη διάρκεια της χρονιάς, σίγουρα η ομάδα δεν έχει πολύ καλή απόδοση. Δηλαδή ουσιαστικά κάποια παιχνίδια τα πετάς. Προσπαθείς να πάρεις ό,τι μπορείς. Δεν μπορεί η ομάδα σου από τη μια μέρα στην άλλη να τα φτιάξει όλα. Δουλεύοντας και επειδή αναγκάζει να δουλεύεις παραπάνω ώρες, σε πιο έντονους ρυθμούς από ό,τι έχουν δουλέψει προηγούμενα, κάποια παιχνίδια η ομάδα δεν παρουσιάζεται καλή. Και όντως νομίζω συνέβη αυτό στον ΠΑΟΚ. Το ίδιο συνέβη και με εμάς, με τη διαφορά ότι εμείς όταν πήγα εγώ είχαμε 8 παιχνίδια πάρα πολύ δύσκολα, που ουσιαστικά έπρεπε, δεν θα μας έλεγε κάτι κάποιος αν χάναμε ένα από αυτά τα παιχνίδια και με αυτόν τον τρόπο το εκμεταλλευτήκαμε, δουλεύαμε παραπάνω, παράλληλα πήραμε και κάποια αποτελέσματα και πήρε η ομάδα μια αυτοδοτήρηση και μπορούσε να δουλέψει στη συνέχεια της χρονιάς καλύτερα. Μάλιστα. Κύριε Παντελίδη, ευχαριστούμε πολύ για τη σύντηση. Καλή ξεκούραση και καλή συνέχεια στην ομάδα σας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Αυτά από τον Σάββα Παντελίδη, τον προπονητή του Αστέρα Τρίπολης, με τον οποίο μιλήσαμε για το τελικό. Και γενικότερα για τη χρονιά, γιατί επαναλαμβάνουμε ότι νιώθουμε πως το παιχνίδι ήταν μια πολύ καλή συνέχεια αυτής της χρονιάς που ζήσαμε. FM γράφετε και ενώ αφήνετε μηνύματα στο 54526. Ποδοσφαιρικά πάντως η ομάδα με τον Κυριάκο πίσω από ένα εξάρισε το χθεσινό Κάνιας για όλη τη χρονιά. Και όχι για έναν αγώνα, είμαστε σε τεράστιο επίπεδο για τα δεδομένα της χώρας, σημειώνει ένας φίλος. Να επιστρέψουμε στον Ιβάν Σαββίδη, που
Ήταν χθες πρωταγωνιστής βεβαίως στη βραδιά του ΠΑΟΚ. Έκανε μια ομιλία για περίπου 50 λεπτά. Είπε πολλά και διάφορα για τον απολογισμό της χρονιάς, αλλά και για την συνέχεια. Και πρέπει να σταθούμε σε 2-3 σημεία. Μίλησε για δύσκολη χρονιά. Είπε ότι πιστεύαμε πως αφού καταστρέψαμε το σύστημα, το προηγούμενο εννοεί, θα ήταν εύκολο να αφιερώσουμε από εκεί πέρα την προσοχή μας στο γήπεδο. Η ζωή δυστυχώς μας έδειξε ότι υπήρχε μια διαφορετική πραγματικότητα. Αυτό είναι το πρώτο από όλα όσα είπε. Έθεσε ένα στόχο νωρίς-νωρίς. Στρατηγικός μας στόχος είναι να βάλουμε τον ΠΑΟΚ, να μπει ο ΠΑΟΚ στις 20 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Νομίζω έχει ξαναπεί κάτι παρόμοιο. Επιμένει σε αυτό, που σαφώς έχει σχέση και με το Champions League. Είπε ότι όλα όσα πάθαμε φέτος, τα θετικά αλλά κυρίως τα αρνητικά, έπρεπε να τα πάθουμε. Είναι θετικό ότι το συνέβη αυτό, γιατί έτσι μάθαμε και ενισχύσαμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Μίλησε για χτυπήματα στην ομάδα και κάπου εκεί εκθίασε το Λουτσέσκου για το γεγονός ότι κράτησε αυτή την ομάδα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Πήρες, του είπε, ένα κατέργαστο διαμάντι και του έκανες κάτι σπουδαίο με τη δουλειά σου. Πολλές φορές στο Λουτσέσκου έδωσε συγχαρητήρια. Και το βασικότερο από αυτά που είπε για τον Λουτσέσκου είναι ότι υπάρχει ανοιχτό μπάτζετ, σαν να του λέει πάρε ό,τι θέλεις, εσύ είσαι αφεντικό. Ανοιχτό μπάτζετ, 3 φορές το είπε. Mm-hmm. Στο τέλος του έκανε και ένα δώρο που δεν έχει αναφερθεί. Έδειξε μια φωτογραφία μιας μπάλας που έχει στο γραφείο του στο Ροστόφ. Με ένα πάντα ή μια αρκούδα, δεν κατάλαβε κανείς τι είναι αυτό. Μια μπάλα όμως η οποία ήταν φτιαγμένη από κοσμήματα. Σβαρόφσκι λέγονται, καράβλαχη. Ναι. Σβαρόφσκι, ναι. Δεν είναι μόνο τα Σβαρόφσκι, είναι και άλλες ποιότητες και μάρκες. Εκείνος το όνομά της. Και λέει ότι είναι πολύ σημαντική για μένα αυτή η μπάλα, την έχω για αγόρι, νομίζω είμαι και πολιτικός. Σου την κάνω δώρο, Ρασβάν. Τον έχει σε τεράστια εκτίμηση πλέον. Αυτό είναι φανερό, όχι επειδή τον είδε ως προπονητή, αλλά και ως άνθρωπο που τον γνώρισε μέσα στη χρονιά. Και ως άνθρωπο που περασπίστηκε την ομάδα, εντάξει. Γιατί ο Λουτσέσκο εκτός από το αγωνιστικό έχει σηκώσει το βάρος και όλο από το επικοινωνιακό. Αυτή είναι η αλήθεια. Μίλησε για το παιχνίδι του τελικού και είπε ότι ακόμα και στο χαμένο πέναλτι της ευκαιρίας ήμουν σίγουρος, γιατί σας έβλεπα και νομίζω ότι όλοι ήταν σίγουροι και η Κυρκή ήταν πολύ σίγουρη και δεν πτωήθηκε από τις ευκαιρίες του τις χαμένες. Είπε ο Σαββίδης, απευθύνομαι στους παίχτες, ότι αυτό που κάνατε με τις μάσκες, το οποίο με έκανε να δακρύσω, θα το θυμάμαι σε όλη μου τη ζωή και πράγματι ήταν πολύ ιδιαίτερο. Μια ιδέα του Βαρέλα, πολύ έξυπνη, για να δείξει ότι είναι εκεί ο Σαββίδης. Απευθυνόμενος στις αθηναϊκές ομάδες γενικότερα, είπε ότι αυτοί πλέον θα χαίρονται μόνο για τις νίκες που είχαν στο παρελθόν, εμείς θα χαιρόμαστε για τις νίκες του μέλλοντος. Και ευχαρίστηκε τον Πάμπλο Γκαρσία για το πρωτάθλημα που πήρε η ΚΑΠΑ 20. Να πούμε μετά για την ΚΑΠΑ 20, την οποία μελέτησα χθες. Έχω το πουλέν της νέας εποχής. Τον είχα, αλλά χθες σφραγίστηκε. Εξήγησε αρκετές φορές για ποιο λόγο αναγκάστηκε να οπλοφορεί, αλλά και να έχει αστυνομική ασφάλεια. Μίλησε για πόλεμο, μίλησε για βόμβες, για απειλές, για απαγωγές, για ανατινάξεις καταστημάτων που βιώσαμε, είπε, στη διάρκεια της σεζόν. Τόνισε στους συνεργάτες του, το δημοσιοποίησε, ότι τους έχω πει πως όποιος δεν αντέχει δεν θα παρεξηγηθώ, θα συνεχίσω μόνος μου τον πόλεμο. Αυτό. Μίλησε για τα τμήματα του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟ και τις επιτυχίες και που θα είμαστε πάντα μαζί.
αναφέρθηκε στον στόχο του μεγαλύτερου που είχε τον ΠΑΟΚ, την κατασκευή της νέας τούμπας. Εκμυστηρεύτηκε τι έχει πει στους γιους του, ότι ό,τι και να γίνει, ό,τι και να πάθω, ό,τι και να συμβεί, είστε υποχρεωμένοι να κατασκευάσετε εσείς το νέο γήπεδο. Γενικά οι αναφορές στο γήπεδο ήταν πολύ στοχευμένες και ξεκάθαρο ότι δεν θα ησυχάσει από εδώ και πέρα αν δεν κατασκευάσει το γήπεδο. Το θέμα είναι γραφειοκρατικό βέβαια, εντάξει. Γιατί αυτοί που μας κουνάνε το δάχτυλο όλο αυτό το διάστημα είναι η ομάδα η οποία κατάφερε να ρίξει το γήπεδό της και να μην έχει τα χαρτιά για να το σηκώσει και λένε εμάς χαζούς. Αλλά η ουσία είναι ότι πρέπει να έχει εξασφαλισμένα όλα τα απαραίτητα έγγραφα, να μην μπορεί κανείς να προσβάλλει το έργο για να ξεκινήσει. Τόνισε ότι θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να επιμείνει πάρα πολύ για τον επιβασμό του Παναθηναϊκού, αλλά δεν το έκανε. Θέλω να έχουμε δυνατές ομάδες στο πρωτάθλημα. Χρωστάω πάρα πολλά στον ΠΑΟΚ, έχω οφειλές που πρέπει να καταβάλω, κυρίως όμως τη νέα τούμπα. Ξαναείπε πάνω από 2-3 φορές, επέμενε στο θέμα του γηπέδου. Κάποια στιγμή είπε επίσης για κάτι που είχε αναφέρει στους γιους του, ό,τι και αν πάθω, να βγάλετε από το κορμί μου την καρδιά μου και να τη βάλετε στα θεμέλια του γηπέδου. Αυτό το ό,τι και αν πάθω, ό,τι και αν γίνει, ότι το τόνισε και ανησυχεί, είναι φανερό ότι ανησυχεί για πράγματα τα οποία έχει συναντήσει. Να αρχίσει άμεσα τη δουλειά ο Ρασβάν. Έχεις ανοιχτό budget. Έχεις ανοιχτό budget, είπε ξανά. Από εδώ και πέρα εμείς αξίζουμε πολλά περισσότερα από ότι όλοι εκείνοι μαζί. Για το όπλο τόνισε τι έχει συμβεί από τον Ιανουάριο και μετά, το ότι για το όπλο γνωρίζουν ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης, και ουσιαστικά εκείνοι όρισαν αυτόν τον τρόπο προστασίας του. Είπε για τη στιγμή της ΑΕΚ για τον γκολ που ακυρώθηκε, ότι πως ένιωσε και γιατί βγήκε στον αγωνιστικό χώρο, κάτι που θα ξαναέκανε έστω και χωρίς το πιστόλι που ήταν λάθος του, όπως το τόνισε. Σε ποια σελίδα είσαι? Ναι, είναι σημειώσεις τώρα όλες αυτές. Για το δώρο του Λουτσέσκου, για το Βιερίνια, τον οποίο ευχαρίστησε ξεχωριστά για όλο το πάθος που έβγαλε, για όλη την οτροπία και για το ότι στο γεύμα, κατά την παραμονή του αγώνα, ζήτησε από εκείνον να του φέρει το κύπελο και του είπε Βιερίνια, όλοι μαζί πρόεδρε, θα στο φέρουμε εγώ με τον Μαλεζά, αλλά όλοι μαζί η ομάδα. Ο Μπίσες βέβαια ο Θεός. Α, για τον Σαββίδη λες, Και αυτές ήταν οι πιο σημαντικές στιγμές του Σαββίδη, που φυσικά όχι μόνο δεν πτωήθηκε, όχι μόνο δεν είναι απογοητευμένος, αλλά έχει βάλει πιο υψηλούς στόχους, είναι αποφασισμένος να βάλει πιο πολλά χρήματα, να κάνει σημαντικές μεταγραφές και να κάνει κυρίως το νέο γήπεδο. Επιστρέφουμε με όλα τα υπόλοιπα παρασκήνια, με αναφορά στην επόμενη μέρα. Μια συζήτηση βεβαίως πολύ έτσι ιδιαίτερη και για μας που αφορά ποδοσφαιρικά τον ΠΑΟΚ. Όλα αυτά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Φίλος μας γράφει εδώ στα μηνύματα. FM γράφεται και αφήνεται στο 54526. Η πιο ωραία στιγμή εκτός αγώνα ήταν η αμηχανία των χάρτινων, γράφει, όταν για 10 λεπτά φωνάζαμε συνθήματα γράφει των Ολυμπιακών, δείχνοντάς τους. Εκεί πολλοί από αυτούς πρέπει να κατάλαβαν ότι έτσι είναι τα πράγματα, γράφει ο Γιάννης. Παραλυπόμενα από τη χθεσινή βραδιά έχουμε αρκετά. Θα τα αναφέρουμε και στην πορεία. Μείναμε για λίγο στον Ιβάν Σαββίδη και σε μερικά από όσα είπε. Έχουμε και τα ωραία τα μικρά-μικρά με πρωταγωνιστές όπως ο Μπίσεσβαρ, που φυσικά είναι εξαιρετικός. Πάμε τώρα με μεγάλη μας χαρά να δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν από τους ανθρώπους που
μπορείς και να πεις ότι είναι από τις σημαίες του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Ξεκάθαρα. Ένας από τους ανθρώπους που τώρα δεν μπορώ να υπολογίσω σε ποσοστό πόσα χρόνια από τη ζωή του είναι κοντά στον ΠΑΟΚ. Ένα 75%. Θα μας πει εκείνος. Mm-hmm. Ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές φυσικά που ανέδειξε ο ΠΑΟΚ στην ιστορία του και έχει καταγραφεί ακόμα και τώρα από ανθρώπους. Σε ένα από τα καλύτερα αριστερά πόδια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Σε έναν άνθρωπο που έχει ζήσει τον ΠΑΟΚ από κάθε πόστο πραγματικά. Είναι τώρα δίπλα στην ΚΑΠΑ 20. Είναι πρωταθλητής και με την ΚΑΠΑ 20. Ο κύριος Κώστας Ιωσηφίδης είναι μαζί μας. Καλώς μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας. Είστε... έχω να μιλήσω σε ραδιόφωνο και σε αυτό πάρα πολλά χρόνια. Και ξέρετε ότι εντάξει δεν θέλω να βγαίνω, αλλά θεώρησα καλό μετά από αυτά που γίνανε στην ομάδα μας ότι έπρεπε να πω κι εγώ δύο πράγματα, κάνω μια τοποθέτηση. Αλίμονο, αν δεν πείτε εσείς. Μια και μου δόθηκε η ευκαιρία, θα τα πούμε λίγο. Κύριο Σιφίδη, πρώτα απ' όλα... τη γλώσσα τη σκληρή. Πρώτα απ' όλα, από όλα όσα χθες το βράδυ και εσείς ζήσατε, από όλα όσα ακούσατε, από όλα, γιατί ήταν και η ομιλία του Βασαβίδη πολύ ιδιαίτερη, τι έχετε κρατήσει, τι σας έκανε μεγαλύτερη εντύπωση? Ότι αυτά που μας κάνουν εκεί κάτω οι Αθηναίοι, που όταν βλέπουν ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να χτυπήσει εκεί το κατεστημένο, ενώνονται για να εξουδετερώσουν τον ΠΑΟΚ. Αλλά κάνουν ένα λάθος τρομερά μεγάλο. Εναντίας, εγώ πιστεύω ότι μας ενώνουν ακόμη περισσότερο και με την ομιλία του Προέδρου είναι ευκαιρία, γιατί ο άνθρωπος έδειξε και δείχνει ότι έχει όραμα, έχει πρόγραμμα, έχει διάθεση και βγαίνει πάντα πιο δυνατός από αυτή τη μάχη. Και έτσι πρέπει να είμαστε κοντά του όλοι για να μπορέσουμε να μεγαλουργήσει ο ΠΑΟΚ, να γίνει ακόμη πιο δυνατός και να είναι πάντα όπως τον θέλει πρώτος στη χώρα μας, γιατί το αξίζουμε πραγματικά. Λέγαμε νωρίτερα και με τον Σταύρο στο διάλειμμα, σκεφτόμασταν, εσείς προσωπικά πρέπει να έχετε ζήσει όλους τους μεγάλους προέδρους του ΠΑΟΚ από διάφορες στιγμές, από διάφορες θέσεις, από παλιότερα μέχρι και τώρα πιο σύγχρονα. Σεργιανίδη, Παντελάκη, Πέτρο Καλαφάτη, Μπατατούδη. Ναι, Σαββίδη, Ζαγοράκη. Μπορείτε... Όλους, ναι. Όλους, έτσι. Να αξιολογήσετε το Σαββίδη που τώρα γνωρίζετε, τις διαφορές του, τα πλεονεκτήματά του, όπως τώρα τον ζείτε και εντός ΠΑΟΚ. Βλέπω ότι έχει αυτό το στοιχείο που είχε και ο συγχωρημένος ο Παντελάκης. Εγώ νομίζω ότι ήταν ένας πρόεδρος ο οποίος χτυπούσε γροθιά στο κατεστημένο και περνούσε απέναντι για αυτά που ήθελε να τα περάσει, τα πέρναγε. Άσχετα αν δεν είχε και την οικονομική δυνατότητα που έχει ο πρόεδρος μας. Και πιστεύω ότι ο κύριος Σαββίδης θα πάει πάρα πολύ καλά την ομάδα με αυτήν την τακτική την οποία έχει. Να σας πω επιγραμματικά ότι εχθές ανατρίχιασα με αυτά που άκουγα από το στόμα του και ειλικρινά πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι καλύτερος του χρόνου. Πολύ καλύτερος του χρόνου. Με την ευκαιρία να συγχαρώ τους ποδοσφαιριστές για την επιτυχία τους. Έδειξαν ότι τα παιχνίδια παίρνονται στο γήπεδο και όχι στα χαρτιά. Για μας όλους είναι πρωταθλητές, τους προπονητές, κάποια τελευταίους τους φιλάδους, οι οποίοι πάντοτε είναι κοντά στην ομάδα. Εκείνο που πρέπει όμως να έχουμε λίγο κατά νου, όταν είμαστε στο γήπεδο, να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, γιατί αυτοί οι Αθηναίοι περιμένουν να κάνουμε ένα λάθος βήμα για να το εκμεταλλευτούν και να μας εξουδετερώσουν. Την δεκαετία του 70, μπορεί να το πω πάλι και να ακούγεται σε κάποια αυτιά πολύ άσχημα, αλλά έτσι είναι η αλήθεια. Εκείνη η ομάδα έπρεπε να πάρει πόσα κύπελλα και πόσους τίτλους. Αλλά δυστυχώς πολεμούσαν τότε τρεις αυτοί και ένας εμείς. Το ίδιο γίνεται και τώρα. Ναι. Από όλα όσα χθες είπε ο Σαββίδης,
δεν θεωρείτε ότι αυτό το όραμα, αυτός ο στόχος, αυτή η επιμονή του να κάνει το νέο γήπεδο είναι ίσως η πιο σημαντική από όλα? Γιατί το τόνισε πολλές φορές και με... Το γήπεδο το ξέρουμε όλοι ότι πρέπει να γίνει. Ότι πρέπει να γίνει. Και πιστεύω ότι η πολιτεία, αφού δόρισε γήπεδα και στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ, θα δωρήσει σίγουρα και στον Παναθηναϊκό, δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει και σε εμάς, να μας αφήσει εμάς να κάνουμε μόνοι μας τη δουλειά μας. Βλέπετε, σε αυτούς τα χαρίζουν, εμείς τα πληρώνουμε. Αυτή είναι η διαφορά. Ναι. Δεν ζητάει ο ΠΑΟΚ ελεημοσύνη. Ζητάει να φτιάξει κάτι με τις δικές του δυνάμεις. Και μπορεί. Κύριε Σεφίδη, αισθάνεστε ότι ποδοσφαιρικά ο ΠΑΟΚ είναι σε πολύ καλό επίπεδο για το σήμερα αλλά και το αύριο? Με βάση την είναι πρώτη εβδομάδα. Σε πάρα πολύ καλό επίπεδο και όπως είπε και χθες ο πρόεδρος ότι ετοιμάζονται για την επόμενη μέρα και έτσι πρέπει να γίνεται. Ποιες αδυναμίες έχει, πού χρειάζεται ενίσχυση, πού χρειάζεται ποδοσφαιριστές και πιστεύω ότι από την ώρα που δίνει το OK ο πρόεδρος, ο μεγαλομέτωχος, νομίζω ότι πλάι είναι θέμα χρόνου να γίνουν οι επιλογές εκείνες οι οποίες θα κάνουν τον ΠΑΟΚ την κορυφαία ομάδα στην Ελλάδα. Το είπε αναφερόμενος και στο μέλλον και μιλώντας για την ΚΑΠΑ 20, την ομάδα που και εσείς ζείτε καλύτερα, γιατί και εκείνη έφερε μια επιτυχία και εκείνη έχει πολλά ταλέντα και εκεί πρέπει να στηρίζει το ΠΑΟΚ και να τα περιμένει, να τα βοηθήσει να αναδειχθούν. Ναι, έχουμε το προπονητικό team με ηγέτη τον Πάπλο τον Γκαρσία, ο οποίος ξέρει, δουλεύει σωστά με όλο το team και νομίζω ότι βγήκανε τα αποτελέσματα αμέσως. Στην ΚΑΠΑ 20 έχουμε ταλέντο, πολύ μεγάλο ταλέντο. Χρειάζεται όμως, όπως λέει και ο προπονητής και όπως λέμε και εμείς όλοι, το προπονητικό team, ταπεινότητα και δουλειά. Δουλειά, σκληρή δουλειά, γιατί μέσα από τη σκληρή δουλειά θα μπορέσουν να βγουν καλύτεροι. Και θα κερδίσει μόνο ο ΠΑΟΚ από αυτούς. Από αυτή την φουρνιά, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι πολλοί μπορούν να παίξουν ποδόσφαιρο υψηλού επίπεδου. Δεν είναι τεράστιο πρόβλημα για τα παιδιά αυτά που δεν υπάρχει μία β' ομάδα επαγγελματική για τη μετάβαση από το ποδόσφαιρο των ακαδημιών στο επαγγελματικό? Το έχουμε πει και αυτό το κομμάτι, ότι έπρεπε ο ΠΑΟΚ να έχει μία δικιά του ομάδα. ΠΑΟΚ B όπως λέμε, αλλά εδώ είναι λίγο δύσκολο στην χώρα μας να γίνει αυτό. Υπάρχουν όμως τρόποι που μπορείς να αξιοποιήσεις αυτά τα παιδιά δουλεύοντας με μια ομάδα β' εθνικής ή τρίτης εθνικής. Βάση περιπτώσει υπάρχει ένα σχέδιο, νομίζω ότι μπορεί να υλοποιηθεί. Αυτό εξαρτάται βέβαια από τον πρόεδρο. Βλέποντας το, έχοντας ζήσει τόσους μεγάλους προπονητές εσείς, στον Γκαρσία τι ξεχωριστό βλέπετε, τον προπονητή Γκαρσία? Πάμπλο είναι, τον βλέπετε έτσι σκληρό και απότομο και έχει τρομερές ευαισθησίες. Ναι. Αλλά δουλεύει πολύ σωστά, είναι δίκαιος πάνω απ' όλα με όλους και όποιος δίνει την ψυχή του και στο παιχνίδι και στην προπόνηση είναι παρόν και στο επόμενο παιχνίδι. Όποιος είναι τεμπέλης, μοιραία μένει εκτός ομάδος. Υπάρχουν περιστατικά που άφησε παιδιά απ' έξω που ουσιαστικά λειτουργήσαν με ατομισμό τέλος πάντων και με... Όχι με ατομισμό, εις βάρος της ομάδας. Δεν δουλεύουν, μόνο αυτοί μένουν. Όποιος δουλεύει αμείβεται με αυτόν τον προπονητή. Τακτικά διδάσκει πολλά πράγματα. Όποιος είναι σφουγγάρι και τα τυπώνει μπορεί να τα βγάλει και στο γήπεδο. Όποιος δεν τα τυπώνει και δεν μπορεί να τα βγάλει, μοιραία μένει από έξω. Μάλιστα. Να επιστρέψουμε σε ό,τι είπατε νωρίτερα. Γιατί πραγματικά έχετε ζήσει κι εσείς κλεμμένους στήλους, πρωταθλήματα κτλ. Αυτό που έγινε φέτος στην πρώτη ομάδα, το πώς κλάπ και το πρωτάθλημα έχει προηγούμενο στο ελληνικό ποδόσφαιρο? Δεν νομίζω. Στα τόσα χρόνια που ήμουν και ποδοσφαιριστής και προπονητής και τώρα 15 χρόνια που είμαι σε αυτή τη θέση και στην πρώτη ομάδα και στη δεύτερη, πρώτη φορά το βλέπω αυτό το φαινόμενο. Δεν έχει ξαναγίνει πουθενά. Πουθενά μα πουθενά. Να έρχονται και να προκαλούν για να περιμένουν κάτι να γίνει για να διακοπεί το παιχνίδι. Φοβάμαι ότι
αντί για ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο να παίζεται στα γήπεδα, θα παίζεται στις αίθουσες των δικαστηρίων, των δικαστών. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτό το πράγμα. Σας εξέπληξε όμως το πώς αυτή η ομάδα έμεινε όρθια, έπαιξε ακόμα καλύτερα και συνέχισε να κερδίζει όλα τα παιχνίδια με τόσο καλό ποδόσφαιρο? Έδειξε ότι η ομάδα είναι συσπηρωμένη ακόμη και πιο δυνατή. Τα παιδιά και οι προπονητές και οι φίλαθλοι και η διοίκηση και ο πρόεδρος, όλοι ήτανε, είναι και θα είναι δεμένοι. Και σας είπα μια κουβέντα στην αρχή ότι αυτή η μεταχείριση που γινόταν και γίνεται στην ομάδα μας γιγαντώνει και μας δένει περισσότερο. Πώς ονειρεύεστε λοιπόν τον ΠΑΟΚ της επόμενης σεζόν σε όλα τα επίπεδα? Πιστεύω ότι πρέπει να είναι πρωταγωνιστής και πιστεύω ότι του χρόνου, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα μπορέσουμε να δούμε την ομάδα πάλι να παίζει καλό ποδόσφαιρο και να πάρει το πρωτάθλημα παίζοντας καλό ποδόσφαιρο, όχι μέσα από τις αίθουσες των δικαστηρίων. Αυτό που δεν σας ρωτήσαμε και τώρα το θυμήθηκα, γιατί πραγματικά είσαι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής που έπαιξε στη θέση του αριστερού μπακ, και επειδή ξέρετε πολύ καλά το Βιερίνια βεβαίως και πώς έχει αναδειχθεί, πώς ο ΠΑΟΚ τον ανέδειξε και τον ανέβασε σε αυτό το επίπεδο, συμφωνείτε ότι έχει πάει τη θέση του αριστερού μπακ σε άλλο επίπεδο με την απόδοσή του, με το παιχνίδι του? Ο Βιέρα είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να δώσει πολλές λύσεις σε πολλές θέσεις στην ομάδα. Ο ΠΑΟΚ είναι ευτυχής που έχει δύο παίκτες ακραίους οι οποίοι μπορούν να οργανώσουν, να δημιουργήσουν και να εκτελέσουν, ναι, το παιχνίδι. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο όπλο για μια ομάδα. Και τότε, τη δεκαετία και στην αρχή του 70, εμείς σαν μπακ ήμασταν φύση επιθετική, εγώ και ο Γουναρίς. Παίζονταν δηλαδή ένα ποδόσφαιρο που παίζεται το μοντέρνο τώρα, το σύγχρονο. Τότε όμως, μόλις πατάγανε τη γραμμή του κέντρου οι μπακ, γυρνάγανε αμέσως πίσω, δεν τους αφήνανε. Θέλω να πω με αυτό ότι είναι πολύ ευτυχής ο ΠΑΟΚ που έχει αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές σε αυτές τις θέσεις και δείχνει την μεγάλη ποιότητα και το όμορφο ποδόσφαιρο που παίζει κάθε Κυριακή. Το είδαμε και στον τελικό, ναι, και είδαμε ποια ήταν η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος και ποια έπρεπε να πάρει το πρωτάθλημα. Αλλά δυστυχώς δεν το καταλαβαίνουν εκεί στην Αθήνα. Άρα κύριο Σεφίδη, για τα πλάγια μπακ, μάλλον ο ΠΑΟΚ πρέπει να βασιστεί και να επιμείνει στους δύο συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Γιατί ξέρετε καλά ότι για τον Βιερίνια υπάρχει θέμα. Μπροστά ο Βιερίνια που έχει μεγάλη ποιότητα ή πίσω όπως επιμένει ο Λουτσέσκου? Τι λέτε εσείς? Σας είπα, όπου να τον βάλει στο Βιερίνια θα, ναι, πάρει το καλό που μπορεί να προσφέρει για την ομάδα. Εντάξει, φύση επιθετικός, αλλά νομίζω ότι και στην Βόλφσμπουργκ έπαιζε δεξί μπακ, ναι, και έκανε πάλι εκεί τη δουλειά που έπρεπε να κάνει. Είναι ο Βιερίνια, ένας Βιερίνια ο οποίος μπορεί να σε δώσει ποδόσφαιρο πάρα πολύ καλό σε οποιαδήποτε θέση και αν το βάλεις. Μιας και πιάσαμε την κουβέντα για τα αριστερά μπακ, του Γιαννούλη τον έχετε δει καθόλου? Εγώ τον πίστευα και τον πιστεύω αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Τον παρακολουθούσα και στη Βέρεια και στο, τώρα που είμαι στο Αντρόμητο. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρει πολλά ο Γιαννούλης. Το πιστεύω. Μάλιστα. Κύριε Κώστα, ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία. Να είστε πάντα καλά. Είστε καλά. Ευχαριστώ, παιδιά. Τώρα δεν θα ξαναμιλήσω. Μετά από 5 χρόνια, 6, 7, θα δούμε. Ναι. Στο double τώρα. Στο double. Του χρόνου, του χρόνου. Ραντεβού τέτοιο. Του χρόνου, δηλαδή μου λες. Έτσι πιστεύω. Να είστε καλά, κύριε Κώστα. Αμήν. Από το στόμα σας και στο Θεού του αυτή. Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Κώστας Ιωσηφίδης που πραγματικά από τότε που είναι στον ΠΑΟΚ δεν θέλει να κάνει έτσι τοποθετήσεις δημόσιες. Μας μίλησε για πολλά και διάφορα, γιατί πράγματι έχει και πολλές αφορμές. Η πρώτη ομάδα, η δεύτερη, όλα όσα συνέβησαν, όλα όσα έχει ζήσει και τι δεν έχει ζήσει. Από ανθρώπους, από πρόεδρους, από καταστάσεις, από τίτλους χαμένους, κερδισμένους. Τους ξέρει όλους πραγματικά. Λέει, το Βιερίνια δεν τον ξέρει. Πώς ήρθε ο Βιερίνια, πώς τον ανέλαβε ο ΠΑΟΚ, να μην μείνω σε πρόσωπα, και πού τον έχει φτάσει ο ΠΑΟΚ. Το Βιερίνια που κάνει θαύματα και ήθελε τόσο, το λέγαμε, τόσο πολύ ένα γκολ δηλαδή να πανηγυρίσει, γιατί είναι επιθετικός και το ψάχνε και του το έδωσε
στον τελικό του κυπέλου. Ένα διάλειμμα. Σήμερα δεν μας φτάνουν ούτε 3 ώρες. Ένα διάλειμμα για να επιστρέψουμε σε πολλά έτσι μικρά ειδησούλες παραλυπόμενα και από τη χθεσινή βραδιά. Περνάει πολύ γρήγορα σήμερα η ώρα. Τόσα πράγματα, συζητήσεις, ρεπορτάζ, όλα όσα υπόθηκαν χθες, το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Η πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον κύριο Κώστα Ιωσηφίδη, που πραγματικά έχει βιώσει τα πάντα στον ΠΑΟΚ και μπορούσαμε να μιλάμε για πάρα πολύ ώρα. Πού να πάμε, να επιστρέψουμε στη χθεσινή βραδιά που είχε έτσι πολλούς μεγάλους και μικρούς πρωταγωνιστές. Η Ελένη Μπρού θα μας βοηθήσει να τα θυμηθούμε, να τα ακούσετε κι εσείς. Έχει ανεβάσει βίντεο ΠΑΟΚ, βέβαια με ωραίες έτσι στιγμές, και με την Πάολα που τραγουδούσε και πανηγύριζε βεβαίως σαν οπαδός του ΠΑΟΚ που είναι. Ελένη, καλό μεσημέρι. Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Είναι γνωστή ο παδός του ΠΑΟΚ. Η Πάολα, πόσες ο παδός φορές... και του Παύλου Γκαρσία, του Παύλου Γκαρσία και μαζί. Και του Παύλου Γκαρσία. Πόσες φορές χθες κατά τη διάρκεια της βραδιάς πάντα επιτυχίες στην ομάδα μας, πάντα τέτοια στην ομάδα μας, πάντα επιτυχίες στους παίκτες μας. Ο πρώτος πληθυντικός που χρησιμοποιούσε βεβαίως για την ομάδα βγήκε η Πάολα, η οποία βγήκε με φανέλα Παύλου Γκαρσία, είχε δεμένη την φανέλα, βγήκε έξω και σε κάποια φάση πριν γυρίσει την πλάτη της και δούμε ότι φοράει φανέλα Παύλου Γκαρσία, τον έψαχνε μέσα στον κόσμο, φώναζε πού είναι ο Παύλο, με το που τον εντοπίζει με το βλέμμα της, γυρνάει πίσω και δείχνει με τα χέρια της ότι φοράει τη φανέλα του Παύλο Γκαρσία. Ο οποίος ήταν μαζί με τη σύζυγο κανονικά, έτσι δεν είναι. Ήταν μαζί, ναι. Βεβαίως, και μπροστά τους η K20. Ο Παύλο Γκαρσία, ο Λουτσέσκου δεν έχει εμφανιστεί πουθενά με τη σύζυγο. Δεν κάνω λάθος. Πουθενά. Ρουμάνι είναι, φίλε, έξι άνθρωποι. Ναι. Πουθενά. Ο Λουτσέσκου, ο οποίος δεν σηκώθηκε πολλές φορές από την θέση του, ήταν εκεί στο πρώτο τραπέζι βεβαίως παρέα με τον Παντελή Κωνσταντινίδη, αυτό το δίδυμο δεν χαλάει, σηκώθηκε μόνο σε κάποια φάση εκεί που ήταν ο Ιβάν Σαββίδης πάνω στη σκηνή μαζί με όλους τους παίκτες, γιατί τον έψαχνε ένας Μπίσεσβαρ, ο οποίος νομίζω ότι έχει εξασφαλισμένο μέλλον ως παρουσιαστής, ανέλαβε όλη την βραδιά, ήταν πολύ δύσκολο να τον κατεβάσει κανείς από την πίστα. Μέχρι που του άδειασε μια σαμπάνια στο κεφάλι ο Κωνσταντινίδης και ηρέμησε. Έτσι ακριβώς. Ο Μπίσεσβαρ, ο οποίος έκανε μια παρουσίαση του επιτελείου, παρουσίαση τους αρχηγούς, ναι, όμως... τους ξεπέταξε με συνοπτικές διαδικασίες. Όχι, νομίζω ότι μπήκε στοχευμένα πραγματικά, αυτό ένιωσα εγώ. Για το Μαλεζάλε. Ναι, ναι. Ότι είχαν όλοι αυτό το πράγμα στο μυαλό τους, ότι είμαστε εδώ μια ομάδα κτλ. Αλλά ο ένας αρχηγός έχει μια εκκρεμότητα. Ναι. Πώς θα γίνει να την κλείσουμε. Ξεκίνησε το λόγο του λέγοντας ότι έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά φέτος οι δύο αρχηγοί μας. Και ο Βιερίνη και ο Μαλεζάς. Ο Μαλεζάς, ο οποίος πρέπει να μείνει μαζί μας και του χρόνου. Γιατί του χρόνου θα πάρουμε το double, είπε ο. Κατάλαβα όμως εκεί ότι επειδή δεν υπήρχαν αντιδράσεις. Και λέει, μπορείτε να τα μεταφράσετε αυτά. Ναι. Σου λέμε τα λέγω τζάμπα. Και έγινε μετάφραση σε αγγλικά και σε ρώσικα. Έτσι ακριβώς. Για να αντιδράσει ο Σαββίδης ότι. Δεν υπάρχει κανένα θέμα, ο Μαλεζάς θα είναι μαζί μας μέχρι να τελειώσει την καριέρα του. Και την πίστη μας, αλλά βάζεις μάνατζερ του. Ναι, αφού την έκλεισε δουλειά σε ένα λεπτό. Και το deal έκλεισε στα μπουζούκια μέσα σε ένα λεπτό για τον Στέλιο Μαλεζά. Βγήκε βεβαίως ότι θα μείνει στον ΠΑΟΚ μέχρι να κρεμάσει τα παπούτσια του. Χρωστάει ένα ευχαριστώ στον Μπίσεσβαρ, έτσι ο Στέλιος. Ήταν προσωπική υπόθεση για τον Μπίσεσβαρ, λέγοντας για τον Μαλεζά ότι πρέπει να μείνει του χρόνου, γιατί όχι τίποτα άλλο του λέει. Του χρόνου έχουμε και τον double. Πρέπει να το πάρουμε και πρέπει να είσαι αρχηγός στη χρονιά του double. Φώναξε και τον Παντελή Κωνσταντινίδη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ωραία, είναι ο προπονητής, είναι η αρχηγή, αλλά είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος τρέχει και φροντίζει, ναι, για όλα όσα μας λείπουν. Παντελή, που είσαι, Παντελή, έλα εδώ. Φυσικά ο Παντελής δυσκολεύτηκε λίγο να ανέβει, αλλά όταν ανέβηκε με μία σαμπάνια.
και τον έλουσε βεβαίως τον Μπίσεσβαρ. Έλεγα για τον Λουτσέσκου προηγουμένως ότι ήταν ήρεμος, ήσυχος, με την έννοια ότι δεν τον είδαμε να σηκώνεται πολύ. Ήταν σταθερά εκεί στην θέση του με τον Παντελή Κωνσταντινίδη, αλλά σηκώθηκε βεβαίως και αυτό σε κάποια φάση, εκεί που ήταν όλη η ομάδα πάνω, εκεί που ήταν και ο Ιβάν Σαββίδης και χόρευαν όλοι και τραγουδούσαν το «Όπα ο Κάρα έχω τρέλα», και πήρε βεβαίως λουλούδια, τα πέταξε και αυτός μπροστά, εκεί που ήταν ο Μάξ Γκαγκάτσης, εκεί που ήταν η οικογένεια Σαββίδη, από τα έτσι, highlights που έδωσε ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Βέβαια πήγαιναν... Γκοντζάρεβα, πώς είδες? Θα σου πω, πήγαιναν και οι βοηθοί του πολλές φορές και του πετούσαν λουλούδια, και ο Γιώργος ο Τσονάκας και οι υπόλοιποι πήγαιναν συνέχεια στο τραπέζι του προπονητή και του πετούσαν λουλούδια. Ο προπονητής, ο οποίος πήρε και το δώρο του χθες. Έτσι βλέπαμε μια φωτογραφία όσο μιλούσε ο Ιβάν Σαββίδης, ήταν μια μπάλα, φαινόταν ότι ήταν κεντυμένη με ημιπολίτημα λύθη, με Σβαρόφσκι, όπως αποκάλυψε και ο Ιβάν Σαββίδης. Μία μπάλα η οποία βρίσκεται τώρα στο Ροστόφ, γιατί όπως ο ίδιος ανέφερε, ο μεγαλομέτοχος είναι προληπτικός, πιστεύει πολύ στα γούρια, οπότε δεν ήθελε πριν τον τελικό του κυπέλου να έχει την μπάλα μαζί του για να την κάνει δώρο στον Λουτσέσκου. Είναι στο γραφείο του και του υποσχέθηκε ότι την επόμενη φορά που θα είναι στην Ελλάδα θα του τη δώσει ως δώρο. Είναι ένα δώρο για τον Ράσβαν Λουτσέσκου για τα όσα έχει πετύχει την φετινή χρονιά. Με ρώτησες για τη Μαρία Γκοντζάρεβα. Το διασκέδασε, μπορώ να σου πω. Mm. Πολύ με Πάολα, της άρεσε, είχε μπει στο ρυθμό. Νομίζω ότι είναι περισσότερο Ελληνίδα από ποτέ. Δεν τη βλέπουμε συχνά τη Μαρία Γκοντζάρεβα, αλλά κάθε μέρα, κάθε φορά, με κάθε περίσταση, νομίζω ότι έχει μπει περισσότερο στο κλίμα, κουμπώνει, αν δεν έχει ήδη κουμπώσει απόλυτα με την ομάδα, και χθες φάνηκε και η ίδια να το διασκεδάζει. Άκουσε βεβαίως και το όνομά της σε κάποια φάση από τον Ιβάν Σαββίδη, εκεί που ο μεγαλομέτοχος, μιλώντας για τον Ράσβαν Λουτσέσκου και λέγοντας του ότι θέλω από αύριο κιόλας να ξεκινήσεις τη δουλειά, να σηκώσεις μανίκια για το χτίσιμο του νέου ΠΑΟΚ, έχοντας ανοιχτό μπάτζετ, Μαρία ακούς. Ήταν η ατάκα του προς την Μαρία Γκοντζάρεβα, την οικονομική. Και θέση. Το ίδιο για τις... για τα πριν που έχει τάξει και θα τα τηρήσει όλα ανεξάρτητα από το τι έγινε στο πρωτάθλημα. Έτσι ακριβώς. Οπότε κάπου εκεί έβαλε και στην κουβέντα του ο Ιβάν Σαββίδης τη Μαρία Γκοντζάρεβα, και ήδη ανέβηκε σε κάποια φάση στη σκηνή για πολύ λίγο, καθότανε περισσότερο κάτω, το διασκέδασε απόλυτα. Εκείνοι που το διασκέδασαν και φάνηκαν να γνωρίζουν άπτεστα ελληνικά, αν και ξένοι, είναι ο Πρίγιοβιτς, είναι ο Σάχοφ, είναι ο Κάμπος. Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα, νομίζω ότι τα ήξεραν καλύτερα από τον καθένα. Ο Σάχοφ, ο οποίος είχε δώσει ένα δείγμα, δεν κάνω λάθος, πέρσι, έτσι, στο... Ναι, είναι ο Εντίνιο του 18. Στα Μπουζούκια είχε δώσει πέρσι ότι μας είχε κάνει εντύπωση και λέγαμε ότι είναι τόσο low profile, αλλά στα Μπουζούκια είχε βγάλει έναν άλλον εαυτό. Τα ίδια είδαμε και χθες. Δεν είχε ανέβει σχεδόν κανείς μετά τον Ιβάν Σαββίδη, ήταν η Παόλα πάνω, και ο πρώτος που έκανε την αρχή ήταν ο Σάχοφ μαζί με τον Κάμπος, και ακολούθησαν βεβαίως και οι υπόλοιποι. Κανένα άγχος από τον Μπίσεσβαρ, ο οποίος δεν κατέβαινε με τίποτα, και βεβαίως οθόνη πίσω από την Παόλα, που έδειχνε τα γκολ του τελικού, έτσι, του Αντελίνο Βιερίνια, του Δημήτρη Πέλκα, άναψαν και κάποιοι πυρσί, αν δεν κάνω λάθος, κάποια καπνογό πυρσί. Αντί μην τα πούμε καπνογόνα και έχουμε καμιά τιμωρία. Ελένη, κατά την άποψή σου, ποια ήταν η κυρία των ποδοσφαιριστών που ξεχώρισε? Θα ήθελα να με αποδεσμεύσετε. Η κυρία που ξεχώρισε, η Μαρία Γκοντζάρεβα. Το ποδοσφαιριστών, λέμε, ρε παιδί μου. Το ποδοσφαιριστών. Κάνε και κανένα σκάνδαλο τώρα στον αέρα, πες, βγάλε και καμιά φήμη. Έλα, για λίγη. Η σύζυγος του Βιερίνια πάντα ξεχωρίζει. Βεβαίως, σε μια έτσι ολόσωμη λευκή φόρμα, άκρος. Όχι, είναι η προσωπικότητα, επειδή μου αφού είναι... Εντάξει. Και τη το αφιέρωσε βεβαίως ο Αντελίνο Βιερίνια. Α, τι είπε στην ένδειξη τύπου, στην Αθήνα. Όλο αυτό είναι για σένα. Γιατί... Όχι, ότι μου έστειλε επιτέλους και εκείνη λουλούδια, μια και όλο εγώ τη στέλνω... Για τα λουλούδια. Ναι, με την κατάκτηση, με αφορμή την κατάκτηση. Ότι μου έστειλε και εκείνη λουλούδια. Και είπε και για την κόρη του ότι όταν πήρε το κύπελο με τον ΠΑΟΚ, με την ομάδα της καρδιάς του, είπε ότι τέτοια χαρά, ναι, είναι διαφορετικές οι χαρές και δεν μπορείς να τις συγκρίνεις, αλλά τέτοιο συνέστημα, τόσο γεμάτος και τέτοια χαρά, θυμάμαι πήρα όταν γεννήθηκε η κόρη μου. Και κάπως έτσι νιώθω και σήμερα, έλεγε το βράδυ του τελικού. Λοιπόν, του Κάμπος ήταν πάρα πολύ ωραία, Δημήτρη, αν με ρωτάς, από τις εντυπωσιακές κυρίες που ξεχώρισαν. Η κυρία Μάτος ξεχώρισε, γιατί ξέρω ότι περιμένετε
όλο αυτό. Πολύ φόρμα έπαιξε, πολύ ολόσωμη φόρμα, σε μαύρη απόχρωση βεβαίως της κυρίας Μάτος. Τι άλλο, από τις κυρίες νομίζω ότι ήταν όλες εντυπωσιακές. Πολλές ερωτήσεις έχουμε για τον Λεβέκ. Ναι. Ήταν παρόν σε όλες τις εκδηλώσεις. Ήταν παρόν. Νομίζω ότι είχε δώσει ένα στίγμα των κινήσεών του από τον γύρο του Θριάμβου στην Τούμπα. Τον είδαμε και στο ΆΚΑ να φοράει μπλούζα double-double, να το πανηγυρίζει και αυτός στα αποδυτήρια, να έχει και αυτός το μετάλλιο περασμένο στο λαιμό του. Είναι μέλος της ομάδας, δεν καταλαβαίνω τι είναι. Μου λένε για φίλους που ρωτάνε, ήταν κανονικά παρόν. Ναι, βέβαια. Σε όλες τις εκδηλώσεις. Ναι, είναι μέλος της ομάδας του ΠΑΟΚ, χάρη και με την επιτυχία της ομάδας. Έλειπαν βεβαίως να πούμε χθες από την γιορτή οι διεθνείς, ο Πέλκας, ο Λιμνιός και ο Κουλούρης. Πέταξαν χθες στις 10 το βράδυ γιατί έχουν υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα, οπότε γι' αυτό απουσίαζαν δικαιολογημένα από την μεγάλη γιορτή του ΠΑΟΚ. Άκη, η στιγμή που παίζει και σε βίντεο πολύ έντονα είναι όταν η Πάολα τραγούδησε ένα ποντιακό κομμάτι, ναι, με το Σαββίδη δίπλα. Που... Να πω την αλήθεια, φαντάζομαι η Πάολα δεν έχει συνειδήσει τα νυχτερινά κέντρα από μαγαζιά να περνάει σε δεύτερη μοίρα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν ανέβηκε ο Μπίσεσβαρ και ήταν όλοι οι ποδοσφαιριστές πάνω και ήταν και ο Ιβάν Σαββίδης και ανέβηκε και ο Ράσβαν Λουτσέσκου και είχαμε πολλά και διάφορα στιγμιότυπα όμορφα με τους παίκτες να το έχουν πάρει όλο πάνω τους, η Πάολα είχε μείνει λίγο εκτός, με την έννοια ότι φαντάζομαι ότι είναι το απόλυτο όνομα, το πρώτο όνομα, η πίστα είναι δική της, εκείνος ο χώρος είναι δικός της, αλλά εκείνη τη στιγμή είχε μείνει για αρκετή ώρα εκτός, περίμενε στο πλάι να τελειώσει όλο το τελετουργικό. Χαρακτηριστικά έβλεπα τους ανθρώπους που έχουν να πηγαίνουν δίπλα της και να τους λένε ότι τώρα σε λίγο θα κατέβουμε, αν καταλάβαινα σωστά από τις κινήσεις και από τις χειρονομίες. Και η ίδια έλεγε, όχι, κανένα πρόβλημα, προφανώς συνεχίστε, η βραδιά είναι δική σας, η βραδιά ήταν του ΠΑΟΚ. Οπότε όταν τελείωσε όλο αυτό και κατέβηκαν κάτω οι ποδοσφαιριστές, είπε ότι θέλω τον πρόεδρο, πρόεδρε μείνε εδώ, οι δυο μας να μείνουμε πάνω στην σκηνή. Έφεραν δύο καρέκλες και η Πάολα είπε έτσι ένα πολύ ωραίο ποντιακό τραγούδι, βεβαίως για τη μητέρα, για τη μάνα, και εκεί οι λουλουδούδες πήγαιναν η μία πίσω από την άλλη, πολλά τα λουλούδια που στρώθηκαν στα πόδια της Πάολα. Με το Σαββίδι να μην αντέχει να τα ακούει όλα. Έτσι ακριβώς, συγκινήθηκε ο ισχυρός άνδρας του ΠΑΟΚ, ήταν οι δυο τους πάνω στη σκηνή, ήταν ένα ιδιαίτερο τραγούδι, ένα συγκινητικό στιγμιότυπο από τις στιγμές που, αν θέλετε, ο Ιβάν Σαββίδης άφησε τον εαυτό του να χαλαρώσει και να βγει προς τα έξω το συνέστημα. Γιατί όλη η εικόνα που πήραμε από την ομιλία του είναι ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί εύκολα να χωνέψει τα όσα έγιναν το τελευταίο διάστημα. Πολλές φορές μίλησε για πισόπλατες μαχαιριές, είπε για ελληνικό ποδόσφαιρο ότι εγώ είπα πριν από 2 χρόνια ότι θα το καθαρίσω, αλλά δεν υπολόγισα διάφορα πράγματα. Δεν υπολόγισα πισόπλατες μαχαιριές, αλλά δεν θα το ξεχάσω. Είπε ότι έχω μάθει στη ζωή μου να κερδίζω ή να πέφτω όρθιος. Έδωσε στίγμα, αν θέλετε, πνεύμα νικητή, νοοτροπία νικητή, ακόμη και αυτό που είπε για τους συνεργάτες του, ότι θέλω να κάνουν τη δουλειά τους όσοι μπορούν, όσοι αντέχουν. Εγώ θα συνεχίσω. Είμαι ευλογημένος που έχω συνδέσει τη μοίρα μου με τον ΠΑΟΚ και δεν θα προδώσω ποτέ τα συμφέροντα του ΠΑΟΚ. Ότι ναι μεν όσα έγιναν τον πλήγωσαν, δεν μου αρκεί, είπε σε κάποια φάση, να μου λένε ότι αξίζατε κάτι καλύτερο. Ότι, okay, πήρατε το κύπελλο, αλλά αξίζατε και κάτι καλύτερο. Συνεχίζουμε, προχωράμε. Η ιστορία έγραψε αυτά, κοιτάμε την επόμενη χρονιά. Και να ξέρετε ότι όσα έγιναν, έλεγε ο Σαββίδης στην ομιλία του, είναι δείγμα ότι μας φοβούνται. Είναι ένα δείγμα της δύναμής μας, που σημαίνει ότι μεγαλώνουμε, που σημαίνει ότι γινόμαστε δυνατοί. Οπότε του έχει βγει μία διάθεση, ο ΠΑΟΚ να παρουσιαστεί ακόμη πιο δυνατός. Είναι πιο αποφασισμένος να φτάσει τον ΠΑΟΚ στην κορυφή. Ενδεικτικό είναι αυτό με το ανοιχτό μπάτζετ. Ενδεικτικό είναι η θέλησή του, λέγοντας και αυτό το μακάβριο εντός εισαγωγικών, ότι ακόμη κι εγώ να μην υπάρχω ή να μου συμβεί κάτι. Τέλος πάντων, έχω πει στα παιδιά μου, έχω ορκίσει στα παιδιά μου ότι η νέα Τούμπα πρέπει να φτιαχτεί. Να πάρουν από μένα την καρδιά μου και να φτιάξουν τη νέα Τούμπα. Όλα αυτά που έλεγε. Τη νέα σεζόν, να πούμε πάντως ότι δεν φαίνεται ότι πώς θα μετακομίσει ο ΠΑΟΚ, έτσι. Πάντως είπε ότι εγώ σε γήπεδο θα πω στη νέα Τούμπα. Ναι. Θα είμαι παντού μαζί σας, ναι, ναι. Θα είμαι δίπλα σας, αλλά στο γήπεδο θα μπω στη νέα Τούμπα. Μάλιστα. Ωραία. Ελένη, σε ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Δώσαμε όσα παραπάνω μπορούσαμε από τα χθεσινά γεγονότα. Φίλος γράφει, ο παππούς Ρασβάν Λουτσέσκου εθεάθη προ λίγου στην παραλία να βγάζει βόλτα τον εγγονό του.
Ο Λεβέκ θα αποτελεί για τον ΠΑΟΚ ότι ο κακός στο Σαΐνι. Όλοι θα έχουν ακούσει για αυτόν, αλλά κανένας δεν τον έχει δει. Πρόβλημα, πρόβλημα. Πες μου, πώς το λύνεις. Το θυμάσαι, το βλέπεις. Ναι. Για τον Λεβέκ έχουμε πολλά μηνύματα. Εντάξει. Εντάξει, δεν... Ναι, από καμιά μεριά λέει, όταν πει ο Λεβέκ στο γραφείο του Σαββίδη να ζητήσει το πριν. Θα το δώσει, δε. Αν πέρασε ο Φάνης θα το δώσει. Κλείνουμε κάπου εδώ, πραγματικά συγγνώμη για τη φωνή, δεν είναι ό,τι καλύτερο. Εγώ τη σκεδάζω, πάλι. Δεν θα έπρεπε, ναι. Καλύτερα να μιλήσεις εσύ μέχρι το τέλος. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω, δηλαδή, πραγματικά είμαι... Πώς το λένε, πρέπει να πάω να κοιμηθώ. Μάλιστα. Πολύ ωραίο αυτό. Η νέα χρονιά ξεκινάει πάντως. Ναι. Η νέα χρονιά ξεκινάει με τις καλύτερες προοπτικές. Με μια πολύ καλή ομάδα, με προπονητή. Με ανοιχτό μπάτζετ που θα διαχειριστεί ο Λουτσέσκου, όπως είπε ο μεγαλομέτωχος χθες. Αυτό ισχύει για πάντα πάντως, δεν είναι... Όχι. Έτσι δεν είναι. Είπε ανοιχτά στο Λουτσέσκου, κάνω τη θέση αγόρι μου στο Λουτσέσκου. Αυτό ναι. Εκτός αν ήμουν αλλού εγώ. Αυτό δεν είπε. Ναι, για τον μπάτζετ λέω σε έννοια, ισχύει όχι. Πάντα στο Σαββίδι ότι είναι ανοιχτό. Δεν περιορίζει ποτέ. Του είπε πάρε ό,τι θέλεις. Πάρε το Μέση. Δεν με ενδιαφέρει. Αυτό του είπε χθες. Ναι. Εγώ έτσι κατάλαβα, Δημήτρη μου. Ναι, εντάξει. Αυτό είπε. Έμειναν λίγο πίσω βέβαια τα υπόλοιπα τμήματα και κυρίως η ομάδα του μπάσκετ, η οποία ξεκινάει από την Τετάρτη, από μεθαύριο, τις πιο μεγάλες μάχες στα play-off κόντρα στην ΑΕΚ. Πολύ μεγάλα παιχνίδια. Ο τέταρτος ΠΑΟΚ με την πέμπτη ΑΕΚ στις δύο νίκες, ξεκίνημα την Τετάρτη εδώ από το κλειστό γήπεδο του ΠΑΟΚ. Αυτά από εμάς. Συνέχεια με φουλ επίθεση εδώ στον Λίμπερο από τις 2 μέχρι και τις 3.